Παιδιά, καλησπέρα. Πού την? Η Ανίτα είναι εδώ. Γεια σας. Το σωστό πλατό είναι αυτό. Δεν ξέρω αν είμαι στο σωστό πλατό. Α, η κάμερα ανοιχτή. Για χαρά. Σε όσους μας βλέπουν, να πω ότι είσαστε στο σωστό κανάλι, στη σωστή ώρα, για τη σωστή εκπομπή και επειδή αυτή η εκπομπή έγινε κατά πέτηση δική μου, αισθάνομαι ότι δικαιωματικά είμαι εδώ, σαν η πρώτη καλεσμένη, μόνο που η παρουσιάστρια δεν έχει έρθει ακόμα, διότι αργεί. Είναι φίλη μου και το ξέρω. Συγγνώμη, έχεις βγει και κάνεις την εκπομπή μόνη σου, για να καταλάβω. Πάλι άργησε. Έχεις βγει μόνη σου και κάνεις την εκπομπή. Ναι, γιατί μόνη μου, τα βράδια βγαίνω μόνη μου. Το ξέρεις το τραγούδι με αυτό? Όλο το τραγούδι τα ξέρω. Έλα, καλώς ήρθες. Κανονικά πρέπει να το κάνουμε διαφορετικά. Να πω εγώ. Άννα μου, σε αγαπώ. Και εγώ. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Λοιπόν, εγώ... να πούμε στους τηλεθεατές, έχεις πει τι κάνουμε. Έχω πει ότι. Τι έχω πει? Ότι είναι στο σωστό κανάλι, ότι είναι στο διακοπή. Κάθισε. Εσύ δεν έχεις έρθει. Ναι. Εγώ δεν σου είπα να κάνεις τη διακοπή. Ναι. Τι σου είχα πει δηλαδή? Να κάνω late night show. Μαζί μου. Λοιπόν, να πούμε στους τηλεθεατές καλησπέρα. Να πούμε στους τηλεθεατές ότι αυτή η εκπομπή ξεκινάει σήμερα, που είναι Πέμπτη. Το φόνι σου το φοράς? Όλα τα έχω, όλα μου τα σέα. Και εγώ το έχω. Λοιπόν, το η εκπομπή αυτή ξεκινάει και είναι εδώ στο Open κάθε Πέμπτη στις 12 εκεί περίπου. Που λίγο προς, λίγο πίσω. Που κάθεσαι. Εδώ ήρθες και έκανες την εκπομπή μόνη σου. Όχι, πού θες να κάτσω? Πού είμαι φωτισμένη? Δεν ξέρω, πες μου. Στο καναπέ. Εδώ δηλαδή. Δηλαδή, εσύ έχεις πρόβλημα φωτισμού? Ο άνθρωπος ο οποίος κάνει όλα αυτά τα. Εσύ θα βγαίνεις όμορφη. Τώρα, μαλλιά, ωραία. Εδώ, εδώ λοιπόν, παιδιά. Εντάξει, ευχαριστώ. Να πω στους τηλεθεατές ότι. Καλησπέρα σα, Μαγδαλπέτα, από όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω να σας πω, τηλεθεατές μου, ότι... και να σας απειλήσω ότι αυτή η εκπομπή θα είναι κάθε Πέμπτη στις 12 η ώρα. Να σας απειλήσω επίσης ότι σε όλη την εκπομπή θα είναι η Άννα, η Βύση. Αυτή είναι η απειλή. Και να σας πω, μεγάλη απειλή, και να σας πω ότι για μένα είναι πολύ δύσκολο να κάνω συνέντευξη στην Άννα. Γιατί. Μα δεν θα κάνεις συνέντευξη, αγάπη μου. Ξέρω τα πάντα για αυτήν. Είμαι στο σπίτι σου. Ωραία. Μου έχεις δώσει τα κλειδιά. Ναι. Δεν έχουμε σπίτι σου με τα κλειδιά. Ναι. Τρώω ό,τι θέλω, καφέδες και τα λοιπά. Ναι, και έλεγα λοιπόν ότι θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο με έναν ξένο άνθρωπο να κάνω συνέντευξη. Γιατί καμιά φορά το πολύ φιλικό μπορεί να είναι και αντιτηλεοπτικό. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ίσα-ίσα. Αυτή η εκπομπή συμβαίνει σε αυτήν εδώ την ταράτσα. Για όσους δεν το καταλάβατε, ταράτσα είναι. Βλέπουμε όλη την Αθήνα. Τέλειο είναι το πλατό μας. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ανοιχτοσιά, λοιπόν, παιδί μου. Και καλώς ήρθατε στο Ανοιχτά. Φυσικά, με πρώτη καλεσμένη μου την Άννα. Να σου πω, για άρπαξε λίγο το. Αυτό. Πάτα το play. Όχι. Τι? Ανοιχτά δεν λέγεται εκπομπή σου. Ναι. Το δώρο μου. Α. Τσακ. Μην κοιτάς. Μπρίζα που φτιάχνει. Θέλει δώρο. Έλα, ρε. Θέλει να σου φέρω δώρο. Εσένα αυτό που έχει την κουζίνα. Από το Μονακό το έφερα. Τι ωραίο που είναι, ρε Θεανούλα μου. Okay. Ευχαριστώ, αγαπημένη μου. Είναι... Δεν έχω αγοράσει το κανάλι Open. Συμπίπτει με το κανάλι, παιδί μου, για τον τίτλο της εκπομπής. Ανοιχτά. Αλλά από το Μονακό το πήρες? Από το Μονακό. Στο Μονακό δεν θα βρίσκεις ανοιχτά να γράφει. Έπρεπε Open. Σε ευχαριστώ πολύ. Το βάζουμε αυτό, θέλω να θα μείνει μόνιμα αυτό εδώ. Το βάλουμε έτσι, εδώ. Εδώ, οκ, okay. Κάτσε. Έλεγε λοιπόν, το αυτό, ε. Μπορεί να πατήσει το play λίγο. Α, με τηλεόραση. Κυρίες και κύριοι, η μία και μοναδική. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ, και Άννα Βύση. Πλατινένη και χρυσή δίσκη. Συναυλίες και εμφανίσεις που άφησαν εποχή. Όπερες και παραστάσεις σε όλη τη χώρα. Πως για σένα είμαι χώμα. Αναγνώριση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κι αν είσαι, κι αν δεν είσαι, κουβιμαρκού παιδί. Μια καριέρα που όταν ξεκινούσε στα 70's, πολλοί περιμέναν πως θα ήταν μεγάλη, αλλά κανείς δεν φανταζόταν πως θα φτάσει στην κορυφή. Η Άννα Βύση, το δεύτερο παιδί της κυρίας Σοφίας του Κυρνέστορα, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρνακα. Έκανε μουσική, πιάνο και χορό από τα 6 της χρόνια στο Εθνικό Όδειο Κύπρου. Τελείωσε το δημοτικό στην Ευρυβιάδιο Αστική Λάρνακος και πήγε μέχρι την Τετάρτη Γυμνασίου στο Παγκύπριο Εμπορικό της πόλης. Τραγουδούσε με την αδερφή της, τη Λία, από πολύ νωρίς και άρχισε να γίνεται γνωστή σε όλη την Κύπρο πριν καν μπει στην εφηβεία.
κέρδισαν το διαγωνισμό τραγουδιού της Κύπρου που διοργάνωνε το ΡΙΚ το 1970. Είχαν πει ψέματα για την ηλικία τους γιατί δεν επιτρεπόταν να λάβουν μέρος πριν γίνουν 16 και η Άννα ήταν ακόμη 12. Η φήμη και το ταλέντο της Άννας έκαναν το μεγαλύτερο παραγωγό της εποχής, Αλέκο Πατσιφά, να προσπαθεί να πείσει την οικογένεια να έρθει στην Αθήνα. Το καλοκαίρι του 1973, Άννα, Λία και Νίκη Βύση ακολούθησαν τους γονείς τους και μετακόμισαν μόνιμα στην Αθήνα για να αρχίσει μια καριέρα που όμοιά της δεν ξανά γίνει ποτέ. Αναβύσει η ζωή σου. Πόσες Άννες Βύση όμως έχουμε δει σε αυτό το βίντεο. Είδαμε από τη μικρή, το μικρούλι, μέχρι σήμερα που συνεχίζει να είναι ένα μικρό κορίτσι. Αυτό είναι το σοβαρό πρόβλημα με την Άννα. Είναι ένα αφελές πλάσμα. Δηλαδή, αν πω αυτά που ξέρω στον κόσμο, την αφέλεια που σε διέπει. Και βεβαίως αυτό είναι από την καθαρή ψυχή και αυτή την αλήθεια που έχει σαν άνθρωπος. Μπορεί να πεις τα χειρότερα πράγματα σε κάποιον άνθρωπο, χωρίς να το θέλεις βέβαια. Συχνά ονόματα, αυτό το ξέρεις. Πολύ καλά. Το χειρότερο είναι όταν σου έχω πει. Αυτό δεν θα το πούμε εκεί. Έτσι. Ναι, και το λέμε. Και είναι σαν να τη πει αυτό, τώρα πες το. Και έρχεται ένα άνθρωπο, σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Πάντα σε δύσκολη θέση, βεβαίως πάντα από αυτό το παιδί που έχω. Αυτό που έχω όμως. Δεν θέλω να το χάσω ποτέ. Μα δεν θα το χάσει, γιατί αυτό μεγαλώνει όπως μεγαλώνεις εσύ. Να. Αυτό που είσαι, μεγαλώνει όπως λέει και ένας φίλος μας. Κοινός μας φίλος. Όλα αυτά που βλέπαμε τώρα. Εντάξει, 48 χρόνια είναι, έτσι. Σε δύο χρόνια θα γιορτάσω 50 χρόνια καριέρας. 48 χρόνια είναι. Ναι, 48 χρόνια είναι, Ανίτα μου. Εσύ πόσα είσαι, πόσα χρόνια. Την πιάτσα τηλεοπτική. Ναι, ναι. Πρέπει να είναι 26. 26, ναι. Εσύ ξεκίνησε από πολύ μικρούλα όμως, εσύ, Άννα. Το ακούει και καλά. Κλάσεις δικαιολογίες τώρα, εντάξει, μεταξύ μας τώρα. Αγάπη, ξεκίνησες από πόσο. Είπατε ψέματα ότι ήσουν 16, ήσουν 12. 15, αυτά που έβλεπες με τον Πατσιφά εκεί, που η μάνα μου λέει έπρεπε να σε είχα πάει στη Λύρα, μου λέει, για να έκανες καριέρα στο εξωτερικό. Περίμενε, αυτό τώρα που είπες η μάνα σου, περίμενε τώρα, γιατί εδώ θέλω να δώσουμε βάση στην παιδιά. Η αγάπη σου μεγάλη. Η κυρία Σοφία, η αγαπημένη μου κυρία Σοφία, να πω ότι πρόκειται για μια γυναίκα της οποίας η προσωπικότητα είναι πραγματικά σπάνια. Γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος καταλαβαίνει ότι οι κόρες της έχουν ταλέντο, γιατί μιλάω και για τη Λία, η οποία επίσης έκανε καριέρα και είναι πολύ αξιόλογη. Η Νίκη είχε ταλέντο, αλλά δεν προτίμησε άλλα πράγματα. Η Νίκη είχε ταλέντο πάντα πίσω από τις κάμερες. Και πολύ καλό ταλέντο και σε αυτό, Νίκη. Αλλά θέλω να πω ότι η μάνα σου πραγματικά αυτό που έκανε τότε, που κατάλαβε ότι υπάρχει λόγος σοβαρός να πάρει όλη τη φαμίλια και να έρθείτε στην Ελλάδα, σε μια εποχή που θυσιάσατε ουσιαστικά και μια πολύ καλά στημένη. Και μια πολύ καλά στημένη κοινωνική ζωή, να, έτσι. Ναι, ναι, να πούμε ναι. Ότι ο παπάς σου μόλις τότε είχε αρχίσει και ήταν. Πάμε στο άγνωστο. Στις επιχειρηματικές του δράσεις, okay, και πάτε στο άγνωστο. Mm. Μάνα μου είναι σαν ρόλος του Μάρτιν Σκορσέζε. Μιλάμε για μαφιόζα γυναίκα, αλλά αγνή. Και με βάση τα παιδιά της να βρούνε το δρόμο τους και αυτό που τους αξίζει. Λοιπόν, πίστευε πάρα πολύ σε μένα. Και δεν θέλω να πω ότι την ευγνωμονώ, τη λατρεύω για αυτό που έκανε. Γιατί νομίζω ότι ειδικά και ένα χρόνο πριν την εισβολή τότε. Ναι, βέβαια. Έτσι, δεν ξέρω τι θα γινόταν αν δεν φεύγαμε την κατάλληλη στιγμή. Πιστεύεις ότι στη ζωή τα πράγματα, Άννα, έρχονται γιατί κάποιος αποφασίζει από το σύμπαν και γίνονται. Δηλαδή, σίγουρα κανείς προσπαθεί για να γίνουν και να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα, αλλά πιστεύεις ότι είναι κάπως προδιαγεγραμμένο το μέλλον των ανθρώπων. Δεν δηλαδή, μπορώ εσύ να το όταν ήσουν μικρούλα. Άλλες μέρες το πιστεύω και άλλες μέρες λέω τι πιστεύω, αφού δεν ξέρουμε τίποτα. Γιατί βρεθήκαμε εδώ, τι γίνεται. Τι να σου πω, εγώ ξέρω ότι αυτό που πραγματικά γούσταρα και ήμουν απαθιασμένη με αυτό, αλλά είχα ταλέντο, είχα μια φωνή που ήταν για να είμαι τραγουδίστρια. Φανόσουνα λοιπόν ότι η φωνή σου σου επέβαλε να προχωρήσεις ναι, σε αυτή την υπόθεση. Κάτι τέτοιο γινόταν. Αλλά σαν ένα 5 χρονό που ήμουν, θυμάμαι, έτσι έχω μια σκηνή μέσα στο αυτοκίνητο και τραγουδούσα το «Ιστορία μου, αμαρτία μου». Και πήγαινα να τραγουδήσουν, ξέρω εγώ, η Λία ή η Νίκη, και του λέει «Σσσσ, τραγουδάει η Άννα τώρα». Και ήθελε να μ' ακούει, γιατί με μελετούσε η μάνα μου, έτσι. Δεν ξέρω αν μελετούσε το ότι η καριέρα μου θα ήταν από λαϊκό τραγούδι, αλλά της άρεσε αυτό το αρχηγηλίκι που είχα, ρε παιδί μου, όταν τραγουδούσα. Και αυτή η πίστη που είχα. Η πίστη στον εαυτό σου. Και είχα οριμότητα από μικρή. Και αυτοπεποίθηση. Ναι. Τρομερή αυτοπεποίθηση. Ναι, ναι. Και είναι, νομίζω, αυτό ίδιο των ανθρώπων που ξέρουν, που πιστεύουν στον εαυτό τους. Ναι. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν τώρα ότι φεύγετε από την Κύπρο.
με το τζαμπουκά της κυρίας Σοφίας και αυτό της το αναγνωρίζεις. Και βέβαια με την αγάπη που είχε ο πατέρας μου σε αυτήν, έτσι, γιατί ο μπαμπάς μου είναι ένας τύπος, μια μορφή, ήταν και θα είναι πάντα μέσα μας, ο αστείος έπαιρνε τα πράγματα τόσο πολύ στην πλάκα, που ήταν και αυτό ωραίο σε αυτή την οικογένεια. Ροκάριζε ο πατέρας. Ροκάριζε ο πατέρας μου, είχε χιούμορ και ήταν ο χαβαλές, έτσι, αλλά που πατούσε στα πόδια του, ρε παιδί μου. Και κάποτε δουλέψαμε με τον πατέρα μου, γιατί ως μπακάλης ήταν ο λογιστής της οικογένειας. Αυτά τα πράγματα στη ζωή για να τα καταφέρει κανείς και να φτάσει στο σημείο που φτάνεις εσύ, έτσι, γιατί έχεις κάνει μια πορεία λαμπρή, μια καριέρα τεράστια. Αισθάνεσαι απόλυτη, απόλυτη ή απόλυτη. Αισθάνεσαι. Τι σημαίνει αυτό? Έχεις γίνει αποδέκτης, χρόνια τώρα είσαι αποδέκτης, της λατρείας των ανθρώπων. Ωραία, θα σου απαντήσω σοβαρά. Το έχω δει, δεν είναι κάτι που το λέει κάποιος τυχαία. Είσαι μια γυναίκα που την αγαπάνε γιατί είναι καλή τραγουδίστρια, γιατί είναι μεγάλη ερμηνεύτρια, γιατί είναι η Άννα που γουστάρουν σαν προσωπικότητα, γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο προωθεί τη δικιά του μόδα, τέλος πάντων, είσαι κορίτσι της μόδας. Έχεις τρελά. Δεν έχεις τίποτα για τα παπούτσια μου ακόμα. Θα σου πω σε λίγο. Και τι έχεις πειθεί? Παιδιά, έτσι μου λέει πάντα. Τι έχεις ντυθεί μόλις με βλέπει? Και τρελαίνομαι, βέβαια. Ναι, και εσύ τρελαίνεσαι που δεν την έχω. Τι έχω ντυθεί? Κοίτα, έχω ντυθεί την διάθεσή μου. Η διάθεσή μου σήμερα ήταν, μου έδειξε το σκηνικό και είπα: τι ωραία. Δεν χρειάζεται να πάω, παιδιά. Θέλω να πάω όπως είμαι, όπως πάω και μια βόλτα. Μπορούμε να ζητήσουμε από τους τηλεθεατές να βάλουν ένα τίτλο στο ρούχο σου σήμερα. Τι έχει ντυθεί η Άννα Βύση σήμερα? Μπορούμε να το κάνουμε. Άννα Βύση. Ωραία. Λοιπόν, εγώ τώρα πάω να κάνω αυτό το timeline και να. Τι παπούτσια φοράς? Δεν ξέρω, η Καλλιόπη μου τα έβαλε. Ποτέ δεν σου άρεσαν τα ρούχα μου. Υπάρχει πρόβλημα με αυτό, το ξέρω. Πάντα με κορόιδευες. Δεν μου αρέσαν τα ρούχα. Ποτέ. Όχι, έχω φέρει και άλλα παπούτσια πάντως μαζί μου. Για να... Αυτό φοβόμουν. Ε? Αυτό φοβόμουν, ότι θα μου φέρεις ρούχα να φορέσω. Όχι, θες να σου δείξω τι έφερα. Τι? Γιατί λέω, αν δεν τη αρέσουν αυτά τα παπούτσια, ας πούμε. Θα αλλάξεις? Όχι, να σου δείξω. Ναι. Μπορώ? Ναι. Δεν μου πει να κάνουμε ό,τι θέλουμε σε αυτήν την εκπομπή. Όχι, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε. Πλάκα κάνει. Μισό λεπτό. Πες να μας βλέπει και κανένα, μην αναγκώνεσαι. Δεν ξέρω, μπορεί να σου άρεσε και αυτό. Τι λε. Πάει και αυτό. Όχι, θέλω να σου δείξω ότι με αυτό το ντύσιμο, ρε παιδί μου, μπορεί να παίξει και αυτό το παπούτσι. Καταπληκτικά να είναι αυτά. Γουστάρει. Πάρα πολύ ωραία. Να. Είναι από φυσική συνθετική. Όχι, όχι, ρε παιδί, συνθετικό σιγά μη φορά. Φυσικό συνθετικό όμως, όχι. Αφήσει. Μπορώ να το δω λίγο το παπούτσι αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, θα μπορούσα να είμαι σεξι. Ναι. Πώς, αυτή τη στιγμή πώς αισθάνεσαι? Όχι, θέλεις, λέω ότι φορέσεις... αυτό το ντύσιμο, έτσι, ναι, πάει και με πιο... Λοιπόν, παιδιά, να πω κάτι στους τηλεθεατές που δεν το ξέρουν. Ναι. Μπορεί να ετοιμάζεται πάρα πολλές ώρες. Κοίτα, Νίτα. Πάρα πολλές μέρες να προετοιμάζει το τι θα φορέσει. Ναι. Το χειρότερο, δε, είναι όταν η Άννα ετοιμάζεται να φύγει σε κάποιο ταξίδι. Ωραία. Όπου γίνεται το πάω να ετοιμάσω βαλίτσα. Μπορεί να έρθει στην Καλαμάτα για ένα 24ωρο, αλλά οι βαλίτσες θα είναι τουλάχιστον τρεις, που θα έχουν όλα μέσα τα σετ. Γιατί έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Όπως κάνεις η Καλαμάτα, ναι, με εκμολύνει για δύο μέρες. Δεν γίνεται αυτό, έτσι. Μιλάμε τώρα. Και η κοπέλα παίρνει γόβες. Έχει όλα τα σετάκια για οτιδήποτε προκύψει. Το τέλος μένει με ένα παρεό, βέβαια. Ναι. Έχεις φέρει κι άλλα? Μισό λεπτό. Αυτό πρέπει να σου πω ότι είναι βγαλμένο. Τέλειο είναι αυτό. Από τα κόκαλα βγαλμένο. Είναι από τα πιο παλιές μου. Το έχω αγοράσει από την Αγγλία. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι τελείως David Bowie αυτό, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Πώς φαίνεται αυτό? Και με ρωτάνε και όλες λίγο. Κοίτα. Τέλειο. Ξέρω κι άλλον ένα που είναι έτσι το παπούτσι. Τακ, τακ, τακ. Ξέρω και κάποιον ακόμα. Ωραία. Να σου πω κάτι. Πάντως τα μαλλιά σου δεν τα έχεις αλλάξει πολύ τώρα τελευταία. Μένεις με το ίδιο στυλ μαλλιά. Θες να αλλάξεις λίγο τα μαλάκια σου? Αφού δεν με αφήνεις. Σου έχω πει να τα κάνω. Τα κούρεψα μια φορά. Μια φορά μόνο. Ναι. Μια στο γάμο μου, μάλλον. Ναι. Στο γάμο σου. Θα πήγαινε και στο γάμο σου. Μετά το γάμο μου που έκανα παιδί, τη Σοφία. Ναι. Μετά το γάμο έκανε το παιδί. Παντρεύτηκα εκεί. Μαζί, παράλληλο. Παράλληλο στράση. Ναι. Με τον πρώην μας. Ναι. Τι είναι? Ο πρώην μας. Ναι. Ο πρώην μας. Να σου πω κάτι τώρα. Όταν παντρεύτηκες εσύ, κάτσε, έχεις πάει τώρα. Τι κρατάς το χέρι σου? Έλα ρε εσύ, που το βρήκες αυτό?
Καλά. Εσύ δεν μου έφερες τα παπούτσια σου. Πάρε να δεις. Δεν υπάρχει. Βρήκες τις πλεξούδες μου. Τι είναι αυτές οι πλεξούδες, ξέρεις. Θυμάσαι. Λοιπόν, αυτά είναι τα φυσικά μαλάκια σου. Τα οποία στα έκοψε η μαμά σου όταν ήσουν μικρούλα, οι πρώτες σου πλεξούδες, Ανούλα μου. Ναι, ναι. Τέλεια είναι αυτά. Τα δικά σου μαλλιά είναι αυτά. Δικά μου είναι, ναι. Πιάστα. Τα ξέρω, τα αυτά δεν είναι. Όχι, αυτά δεν είναι όλα. Δικά μου, αλλά εκείνα είναι. Εντάξει, δικά μου. Δεν τα έχει αγοράσει. Αγορασμένα, ναι. Άρα δικά σου. Τέλεια δεν είναι αυτά τα πρώτα μαλάκια. Να σου πω, είναι και λίγο σπούκι αυτό, αλλά την ίδια στιγμή η μάνα όμως σκέφτηκε να σας κρατήσει τις πλεξούδες σας. Και στα τρία τη κοριτσάκια. Ναι. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν. Γυρίζετε από την Κύπρο, Άννα μου γλυκιά. Έτσι, για να θυμόμαστε και λίγο τα παλιά. Γυρίζετε από την Κύπρο και ξεκινάει η καριέρα. Εσύ είσαι ένα κορίτσι που ξεκινάς και τραγουδάς έντεχνα πράγματα. Αχ, τι σημαίνει αυτό, ας το αφήσουμε. Καλά, θέλω να πω, ξεκινάς και τραγουδάς της εποχής, τα καλά. Ενώ τα λέγα άτεχνα. Ε? Ενώ μετά λέγα άτεχνα. Εντάξει. Γι' αυτό είναι αστεία αυτή. Μια πορεία η οποία αλλάζει μετά. Ναι, ναι. Και αλλάζει όταν έρχεται ο σύζυγός σου, ο Νίκος Καρβέλας. Αλληλούια, αλληλούια. Η σχέση του μαζί σου μας βρήκε φίλες. Εγώ παντρεύτηκα τον Καρβέλα και τη Βύση μαζί. Εμφανίζεται στο σπίτι και μου έχει φέρει κάτι βέρες που έχει πάει και τις έχει αγοράσει εσύ, το ξέρεις. Το θυμάμαι. Σε αγαπάω. Τέλεια. Φέρ' το εδώ. Δικό μου είναι αυτό. Τι, πώς έγινε, τι του βρήκα, η Δανία, ναι. Το είπες αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Εσύ τι του βρήκες. Αυτό όταν διότι με κάνεις εγώ, εκπομπή και με καλέσεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ τον γνώρισα, ξέρεις ποιο χρονό ήτανε. Ε? Ναι. 31. Ναι. Εσύ τι του βρήκες. Και στα... εγώ δεν τον βρήκα γερόντι. 50... Πόσο ήταν ο Νίκος όταν γνωριστήκαμε. Ήμουν εγώ 30... Ο Νίκος δεν έχει ηλικία, αγάπη μου. Δεν έχει ηλικία. Και ο Νίκος 54. Καταρχήν άσπρισε από 20 χρονών. Ήταν, αυτό το πράγμα που βλέπουμε, το άσπρο, είναι... Εγώ έτσι το βρήκα το κομμάτι αυτό. Άσπρο. Ναι. Εσύ το έχεις πάρει και λίγο με χρώμα. Το κομμάτι. Εσύ το βρήκες και λίγο με χρώμα. Κοίτα, εγώ όταν το γνώρισα τον Μου Νίκο... το παρέδωσες άσπρο όμως, γιατί να το ξέρεις. Λοιπόν. Τον ερωτεύτηκε. Δηλαδή, τι να πούμε γι' αυτό. Εσύ να βλέπεις που είναι ο... Μ' αρέσει το παίζεις άνετη τώρα. Εγώ τι θες να το πω. Το παίζεις άνετη και καλά. Ο, τώρα μιλάμε για τον Καρβέλα, επειδή αυτό και εσύ. Επειδή εσύ κάνεις την εκπομπή, νομίζεις ότι δεν έχουμε το ίδιο θέμα σε αυτό. Ποιο θέμα έχουμε. Ο πρώην μας και ο μετά μας. Και ο πάντα μας. Εγώ να σου πω το θέμα μου με αυτό. Για πες. Εγώ παντρεύτηκα τον Καρβέλα και τη Βύση μαζί. Έτσι. Ναι. Χώρισα από τον Καρβέλα, αλλά από τη Βύση δεν έχω χωρίσει. Καλό αυτό. Για πες μου, για συνέχισε. Θέλω να σου πω ότι δεν έχουμε πάρει διαζύγιο εμείς οι δύο. Πρέπει να πάρουμε διαζύγιο. Είναι ακόμα σε... Περιμένει ο δικηγόρος να βάλεις την υπογραφή σου. Κοίτα τώρα διαζύγιο και βλακίες. Εντάξει. Να σου πω, πες μου, σε παρακαλώ, τι... Τον αγαπάμε καταρχήν. Εννοείται, τον αγαπάμε. Εσύ, εννοείται. Τον αγαπάμε, είναι ιδιαίτερο κομμάτι. Και μας αγαπάει κιόλας, ναι. Είναι συλλεκτικό κομμάτι. Βέβαια, όσο περνάνε τα χρόνια, αγριεύει λίγο. Ε. Έχουμε γελάσει πάρα πολύ, πολύ με τον Νίκο. Πολύ. Έχω γελάσει, θα σου πω μια ιστορία που μου είπε για σένα. Ναι, για πες. Σε σχέση με το ντύσιμο και όλα αυτά που λέγαμε πριν, είχε πλάκα γιατί όταν πρωτοήρθε. Ναι. Σε είχε ερωτευτεί, ρε παιδί μου, και μου τα έλεγε εμένα τώρα. Και ήρθε σε μια εκπομπή σου. Κάτσε, να σε πάρει, να φύγει. Ναι. Όχι, όχι, πριν ξεκινήσει. Ερχότανε και σκιαζόντουσαν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Μου ναι. Κούραζε του ανθρώπου γύρω-γύρω που ερχότανε. Φοβόντουσαν οι άνθρωποι. Σου αρέσουν εσένα αυτά, ναι. Δεν είσαι και εσύ κανένα κακοκρονικό ναι. Παιδί. Προχώρα. Τέλος πάντων. Για να πάμε στα δικά σου θέματα. Και μου λέει, είναι τρομερό, μου λέει, το πώς διαλέγει, πώς αντιθεί. Ναι. Του λέω για πες, δηλαδή. Κοίτα, μου λέει, δεν είμαι καλαφωτισμένη εδώ. Πώς... Ναι, γι' αυτό σου λέω με τρόπο. Σου κάνω ναι. Νόημα, δεν καταλαβαίνεις. Άκου να δεις. Είναι ξεκινήσει η εκπομπή σου και εσύ είσαι στον κόσμο σου. Ναι. Ούτε σε νοιάζει, ούτε έχεις ντυθεί, σχεδόν δεν έχεις βαφτεί καν. Τέλος πάντων, τρέχουν οι άνθρωποι γύρω σου.
Και μου λέγω, είμαι και παρατηρώ, μου λέει, και είμαι καψούρης. Ναι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται από την προετοιμασία και έχει μάθει την προετοιμασία της Άννας Βίσ. Σωστή. Έτσι. Ναι, ναι. Και τώρα περιγράφεις... Που εγώ είμαι με τα Versace, με τα αυτά, όλο με το ένα, το με χαϊλίκι, το άλλο, ναι. Που ετοιμαζόμαστε με εβδομάδες, τι θα φορέσουμε, ποιο θα το βάλω και με τι θα το συνδυάσω. Και νομίζει ότι οι άνθρωποι που είναι στο θέμα είναι ακριβώς έτσι. Έτσι. Ναι. Okay. Και μου λέει, τις λένε, βλέπω, μου λέει, αυτή την αγωνία στον κόσμο που την περιστοιχίζει και ότι τις λένε σε ένα λεπτό, κυρία Πάνια, ξεκινάμε. Ναι, 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 ναι. Σου φέρνουν τα ρούχα και έρχεται, σκάει ένα πράγμα μέσα, λέει, σαν μπανέρι, που είναι μόνο μαύρα ρούχα. Μαύρα παπούτσια, μαύρα παντελόνια, μαύρες μπλούζες, μαύρα όλα. Κοιτάω κι εγώ, λέω, τίποτα, κανένα χρωματάκι, τίποτα, εσύ ούτε νοιάζεσαι. Τις φωνάζουν, 30 δευτερόλεπτα. Ναι, 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 ναι. Τι θα φορέσετε? Δεν σε νοιάζει καν ακόμα. 15 δευτερόλεπτα. Πέφτουν τίτλοι, σου λένε. Αρπάς, λέει, ένα μαύρο αυτό, ένα μαύρο αυτό. Τα φοράς τσάκα-τσάκα. Δεν έχεις καλωδιωθεί καν. Και σου λένε, ελάτε, καλωδιώνεστε. Φέρ την μπανάνα, λες εσύ. Και βγήκε. Πάντα έτσι βγαίνω. Μια ζωή σου δεν είναι. Φέρ την μπανάνα. Δεν μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να προετοιμάσω τίποτα. Σοφ. Το παιδί μου. Σοφία. Δεν θα μιλάω, δεν θα ξεκινήσω. Μ' αρέσουμε οι τρεις έτσι μαζί πάρα πολύ. Τι ωραίο αυτό. Γεια σου, Σοφάκη. Άκουγα λίγο ότι λέγατε μια ιστορία και θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρετε ούτε εσύ, ούτε η μητέρα, ούτε η μητριά. Θέλετε να σας πω μια ιστορία που ξέρω εγώ μόνο. Ναι, ξέρουν, ναι. Για πες. Όταν ήμουν 9 χρονών και καλυφόμουν με τον πατέρα μου στο σαλόνι. Ναι. Ήτανε μαγικές στιγμές αυτές. Ναι. Μπήκε η Ανίτα, είχε στην εκπομπή τότε και φόραγε σε ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα, το οποίο δεν νομίζω να το φόραγα ούτε σε Halloween. Και βλέπαμε λοιπόν τηλεόραση και σε έβλεπα και με τον μπαμπά και μου λέει, πω πω μαλάκα μου, λέει, αυτή τη γυναίκα μου, λέγω, μια μέρα θα την παντρευτώ. Και έγινε το κακό. Μετά. Και φίλε μου, χρόνια μετά, συναντηθήκαμε καλή ώρα εγώ και εσείς στη Μύκονο. Είχατε έρθει, νομίζω, κρυφά στη Μύκονο. Δεν ξέρω από τι κρυβώς ήσασταν, μάλλον από εσάς. Δεν έβγαινε η εξίσωση. Και εγώ ήμουν με τον Πανουριά πρωτοερωτευμένη, ξέρεις, και πρωτοφτιαγμένη. Και εσύ επίσης ήσουν αντιμένη πολύ καλοκαιριάτικα. Φορούσες, νομίζω, ένα ζιβάγκο. πρέπει να έχεις πνιγεί. Μα πρέπει να ήσουν. Είχε ανέβει μέχρι εδώ και φεταγόντουσαν φλέβες και η χαρά φυσικά για τη ζωή και για τη Μύκονο και για το καλοκαίρι. Βέβαια, το καλύτερό μου ήταν. Όπως άλλωστε είστε και τώρα. Και γνωριστήκαμε, δεν με χαιρέτησες, δεν ήρθες κοντά. Ήσουν. Το COVID είχε ξεκινήσει από τότε για σένα. Ναι, αλλά σ' αγάπησα και με αγάπησες. Από την πρώτη στιγμή αγαπηθήκαμε εμείς οι δύο, το ξέρω αυτό καλά. Πάρα, σου είχα μεγάλη συμπάθεια και πολύ respect και αισθανόμουν και λίγο ότι πω θα με συμπαθήσει, θα με βρει έξυπνη. Ήθελα να πλέω αστεία για να με θεωρήσεις, ξέρεις, cool. Σ' αγαπάω, Σοφάκη μου. Αυτό, μετά κι εγώ. Σ' αγαπάω πολύ, για πολλούς λόγους. Για όλους τους λόγους. Ξέρεις εσύ. Αυτό στον καθρέφτη θα μείνει για πάντα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τώρα. Η λατρεία που έχετε μεταξύ σας είναι απίστευτη. Στην αρχή δεν το είχατε βρει πολύ. Τα γνωστά των κοριτσιών, των 16χρονων και τα λοιπά. Αφού μιλάει τώρα και τρέμω. Αλήθεια. Πρέπει να το παραδεχτώ. Πολλά 16χρονα έχουν... Κάτι παθαίνω με αυτό πολλά το πλάσμα. Πολλά 16χρονα έχουν την άναβηση μάνα. Πολλά 16χρονα. Εδώ, τώρα να σου πω, Σοφάκη, σε φρικάριζε το γεγονός ότι η μάνα σου ήταν... για όλους εκεί και όλοι θέλανε κάτι από τη μάνα σου και τη γουστάρανε και ήταν το επίκεντρο κτλ. Τράβαγε ζόρι με αυτό? Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν με πείραζε όσο εγώ καταλάβαινα πόσο θεά είναι αυτή η γυναίκα. Και μου ήταν μεγάλο πρόβλημα στο γεγονός ότι εγώ δεν είμαι. Αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί ξεκίνα και το πράγμα. Γιατί τώρα που την έχω βρει με τον εαυτό μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη μάνα μου. Είμαι πολύ περήφανη και τρομερά. Είσαι proud που την έχω μάνα και μητριά εσένα. Δηλαδή, μ' αρέσουν οι γυναίκες που την έχουν βρει και λατρεύονται από κόσμο πολύ. So, νομίζω το πρόβλημα ήταν δικό μου. Δεν ήταν τόσο πολύ στο ότι το πώς την βλέπουν οι άλλοι, πόσο πολύ την αγαπάνε.
Και εγώ τόσο την αγαπάω και το καταλαβαίνω και είμαι και big fan. Ίσως η μεγαλύτερη fan. Η μεγαλύτερη φαν και για το σελοφάν, αλλά και για το ουσιαστικό του πράγματος, γιατί είσαι φαν για αυτό που είναι σκοτώνω, η μάνα σου πραγματικά. Σκοτώνω, φίλε, σκοτώνω. Ξέρω. Σκοτώνω για αυτή τη γυναίκα. Το ξέρω. Δολοφονώ. Εγώ θέλω να σου πω, σε ευχαριστώ για το παιδί μου, γιατί είσαι ένας βασικός λόγος που έκανα παιδί, Σοφία. Όταν είδα τι παιδιά, αν δεν έβλεπα ότι η Σοφία είναι ακέραιος χαρακτήρας, τάχει 400, είναι μια χαρά, είναι αυτό το πλάσμα το μοναδικό. Εγώ μπορώ να μιλάω ώρες για τη Σοφία. Είναι αγαπημένο μου πλάσμα η Σοφία. Θα ήμουν πολύ περήφανη να ήταν παιδί μου, αλλά είμαι πολύ περήφανη που είναι αδερφή του γιού μου. Είναι ο λόγος που έκανα παιδί, γιατί αν δεν έβλεπα ότι ο Καρβέλας, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τον Καρβέλα, έτσι, στο παιδί μου, άνθρωπος δεν είναι πολύ καλά. Το ξέρουμε αυτό, έτσι. Είναι ρόκο, ναι. Ναι, παιδί μου, είναι ρόκο, αλλά δεν είναι πολύ καλά, το ξέρουμε αυτό. Αν δεν έβλεπα όμως ότι μπορεί να βγάλει κανονικό παιδί, όπως είναι η Σοφία, νομίζω ότι δεν θα είχα προχωρήσει να αυτό. Να τη γλιτώσουμε, ότι παίζει να τη γλιτώσεις. Τα παιδιά σου πού είναι, αγάπη μου. Τα παιδάκια μου είναι στο σχολείο και εγώ είμαι στη δουλειά, ως συνήθως. Και τώρα έχεις βγει λίγο έξω για να μιλήσεις με μάνα και μητριά. Συγγνώμη που έχει, ναι, έχω βγει έξω από το μαγαζί μου. Ωραία. Δείξε μας το μαγαζί σου. Δείξε μας το μαγαζί σου και τα ρούχα σου. Θέλω να πω ότι είναι τέλεια τα ρούχα της Σοφίας, ναι. Γιατί. Όχι, γιατί είναι της Σοφίας. Έχεις αγοράσει κι εσύ. Δεν μας χαρίζει, μας τα πουλάει. Μα δεν πρέπει να μας χαρίζει. Ναι, ναι. Πρέπει να αγοράζουμε. Εμείς πρέπει να αγοράζουμε. Εντάξει, μια χαρά. Έκπτωση έκανε στη μητριά σου. Βεβαίως. Πολύ ωραίο, Σοφία. Βλέπετε. Πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, αυτό που έχουν τα ρούχα της Σοφίας και τα αγαπώ είναι ότι είναι συμπαθή ρούχα. Είναι συμπαθητικά. Mm-hmm. Δηλαδή τα φοράς και είναι μαλακά, αγαπημένα υφάσματα. Λοιπόν, να μην μιλήσουμε για τα ρούχα της Σοφίας. Γιατί ξέρω ότι δεν είναι αυτός ο λόγος που. Όχι, δεν μπορεί να τα πουλήσει και στην Ελλάδα. Σοφ μου, αγαπημένη μου, τι θέλεις να μας πεις τώρα που μας βλέπεις μαζί εδώ και κάνουμε αυτή την εκπομπή. Να την αφήσουμε ήσυχη. Να κάνει τη δουλειά της. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο μέλλον. Ή στο να γίνει η Άννα Βύση τηλεπαρουσιάστρια, ή στο να γίνει τραγουδίστρια. Αλλά δεν το θες το δεύτερο. Ή μπορεί να τα φτιάξετε. Δεν ξέρω. Το δεύτερο δεν το θες. Λοιπόν, σε αγαπώ, σε φιλώ. Φίλησέ μου τα παιδιά σου παντού. Τους άντρες της ζωής σου. Είσαστε όμορφες. Ευχαριστούμε. Και φυσικές ξανθιές όλες. Εννοείται, γεννηθήκαμε με αυτά τα μαλλιά. Η μητέρα σου και με αυτά τα νύχια. Proud, proud. Γεια σου. I love you guys. Γεια σου, αγάπη μου. Σε αγαπώ, Σοφ μου, γλυκό μου. Γεια σας, όμορφες. Σας αγαπώ πολύ. Αλληλούια. Πώς αισθάνεσαι με τα εγγόνια? Με τα εγγόνια, τέλεια. Λατρεία είναι αυτή η λέξη που λες και εσύ για τον γιο σου. Αφήσαμε την κουβέντα του Καρβέλα στη μέση. Για πες μου λοιπόν για αυτή τη σχέση. Σε ποια δεκαετία θέλεις από όλες? Τη χωρίζω σε δεκαετίες λοιπόν. Ωραίο είναι έτσι που το πήγαμε. Η πρώτη δεκαετία ήταν που τον γνώρισα και δεν τον ήθελα καθόλου. Δηλαδή με φόβιζε. Κάπως μου έκανε τζιζ. Ήταν λίγο επιθετικός, ήταν, δηλαδή μου έκανε. Με στη μαγιά, ε. Είχε τη μαγιά, ναι. Ναι. Μου άργησες 5 λεπτά. Ναι, ναι, ναι. 5 λεπτά. Ναι. Και μου έκανε, ξέρω. Και μάσαγες εσύ, Το είχε και εσένα αυτό. Γούσταρες εσύ, Ναι, γιατί άρχισα να ενδιαφέρομαι. Λέω, τι μυαλό είναι αυτό, ανώμαλο. Αυτός με τσίγκλιζε. Και μου άρεσε. Βέβαια, άρχισα πολύ να επιτεθώ και όταν επιτέθηκα αυτός αμύνθηκε. Στην αρχή ήταν. Ναι, αλλά το μαζεύει. Ιστορίες, μου έλεγε όλες τις βρωμιές του που έκανε και όλα τα αυτά του. Και όχι ότι έχω κανά με καμιά γκόμενα με ταμπού και τέτοια, αλλά. Γιατί μετά λέει λιγότερο όλα αυτά. Ναι, γιατί έπρεπε να τα πει. Show off, ναι. Ναι. Μετά άρχισα και μου άρεσε όλο αυτό. Και όταν πια φτιάχτηκα κι εγώ, λέω μάλιστα, αυτός μου αρέσει, πάμε. Α, μου λέει δεν θέλω έτσι. Δεν μπορείς εσύ να προς τα πάνω, προς εμένα. Εγώ προς εσένα. Και λέω, τι είναι αυτό τώρα, Έλληνας. Αντράκι που μόνο εσύ. Να σου πω, τράβαγε ζόρι αυτός που εσύ ήσουν ήδη πολύ γνωστή και είχες κατακτηθεί. Αυτό έγινε όταν παντρευθήκαμε. Ναι. Όταν παντρευτήκαμε. Το είχε το θέμα αυτό, Παντρευτήκαμε. Όταν πια αποφασίσαμε ότι. Το 83. Παντρεύτηκα και ήμουν και 3 μήνων έγκυος. Και εγώ πλέον ξεδίπλωνα μια καριέρα. Δεν είχα φτάσει τίποτα σπουδαίο, αλλά έκανα καλή. Με τα τραγούδια και του, κέρδιζα λεφτά. Τα τραγούδια του τραγούδαγες τότε. Κοίτα, τραγούδια του είπα επιτυχία. Άρχισα να έχω από το 84 και μετά.
που πλέον ο Νίκος άρχισε να μου γράφει αποκλειστικά. Και σαν πλέον γιατί είμαστε ανδρόγυνο και γιατί ψάχναμε τη μουσική, τη ζωή, την καριέρα. Ο Νίκος λοιπόν ήταν λίγο τρομακτικός, αλλά ελκυστικός. Mm. Και όλο αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ο πιο διαφορετικός γκόμενος που είχα στη ζωή μου, το πιο διαφορετικό μυαλό, κεντρικός, ψαγμένος, φιλοσοφημένος, αλλά και εντός εισαγωγικών βρωμιάρης. Έτσι. Και εκτός εισαγωγικών βρωμιάρης, διότι πρέπει να σου πω μια ιστορία πώς έσκαγε στη σκηνή. Κάτι έβγαλες από τον παγούρο τώρα. Αυτός ο άνθρωπος, την ίδια στιγμή που είναι ελεηνός και τρισάθλιος και όλο αυτό σε εισαγωγικά βέβαια, μπορεί να είναι επιθετικός, να φαίνεται ακραίος, να είναι όλο αυτό το πράγμα το πάρα πολύ... Το πάρα πολύ, ας πούμε, τσαμπουκαλεμένο και καλά. Την ίδια στιγμή είναι και ο πιο τρυφερός άνθρωπος του κόσμου. Και εγώ ξέρω γιατί τον αγαπάς αυτόν. Εγώ ξέρω πολύ καλά γιατί τον αγαπάς. Ναι. Mm. Και θα σου θυμίσω λίγο ποιος είναι ο Καρβέλας, ο δικός σου Καρβέλας. Για διάβασέ το αυτό. Είσαι σίγουρη θες να το διαβάσω? Ναι. Θες να στο διαβάσω? Γουρουνίτσα μου, κάνουμε... Κάνω μεγάλα γράμματα δημοτικού για να μπορείς να διαβάσεις χωρίς γυαλιά. Εχθές το βράδυ έκανες τα μάτια μου να δακρύσουν, τα αυτιά μου να δονηθούν, εξαίσια. Σήμερα το πρωί τη γλώσσα μου να αργήσει και τη μύτη μου να αγαλιάσει. Πάντα η αφή συνεχίζει να μας χωρίζει, γαμώτο, σ' αγαπάω. Τέλεια. Φέρ' το εδώ. Δικό μου είναι αυτό. Εγώ έχω τα δικά σου και εσύ τα δικά μου. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν ο Καρβέλας για την Άννα. Είναι ένα δάκρυ. Είναι ένα δάκρυ και δύο δάκρυα. Συγκίνησης και για τα μεγάλα τραγούδια. Σε ευχαριστώ που μου το θύμισες αυτό. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα χαρτί που έγραψε ο Νίκος. Κάποια στιγμή που εσύ ήσουν στο... Κάπου τραγούδησες. Κάπου τραγουδούσες. Mm. Και προφανώς σε περίμενε. Έτσι δεν άντεχε να περιμένει άλλο. Και σου έγραψε αυτό το γράμμα. Και θέλω να πούμε σε αυτό το σημείο για κάτι το οποίο πολλές φορές θα πρέπει καμιά φορά οι άνθρωποι που ξέρουν έναν άνθρωπο καλά και έναν μεγάλο, μια έτσι έντονη προσωπικότητα και ένα μεγάλο συνθέτη, καλλιτέχνη που είναι ο Νίκος και γενικότερα αυτή την καλλιτεχνική περσόνα που είναι ο Νίκος, γιατί είναι ένα σύνθετο πράγμα, θα ήθελα έτσι να, δεν ξέρω αν θα το θέλει αυτός που θα το δει τώρα, αλλά δεν πειράζει, δεν κάνουμε μόνο αυτά που θέλει αυτός, θα ήθελα να ξέρει κανείς ότι είναι και το πιο τρυφερό πλάσμα που υπάρχει στον κόσμο. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος λατρεύει τη φωνή σου, λατρεύει εσένα, ξέρει πολύ καλά τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει για τους ανθρώπους που αγαπάει. Ναι. Εσένα λοιπόν πάντα σε συγκινεί ο Νίκος, έτσι, και πάντα θα συνεχίσει να σε συγκινεί. Έχω και τραγούδια που όταν τα λέω τον φέρνω στο μυαλό μου, δικαίωμά μου, και σε έχει τελειώσει αυτή η σχέση. Η σχέση, όχι δεν έχει τελειώσει η σχέση ολόκληρη, έχει τελειώσει όπως είπε και εκεί η αφή. Ένα μέρος της σχέσης. Όλο το άλλο, επειδή ακριβώς είναι πολύ μεγάλο, ζωντανό και γεμάτο, γεμάτο ουσία. Έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο τα τραγούδια που μου έχει γράψει, είναι η σχέση που είχαμε και όλες αυτές οι δυσκολίες χωρίζοντας μου έμαθαν πολλά. Γιατί κάποιος θα έρθει στη ζωή να στα μάθει αυτά. Έτσι. Για εξού και ότι η σχέση του μαζί σου έτσι, μας βρήκε φίλες εμάς. Γιατί πραγματικά μου αρέσεις. Τώρα, επειδή τα έφτιαξες με τον Νίκο, πρέπει να σε μισώ, ας πούμε, όλα αυτά τα που υπάρχουν στο... Πώς αισθάνθηκες όταν παντρεύτηκα με τον Νίκο? Ναι, είπα ευτυχώς, βρήκε έτσι μια γυναίκα που ξέρω ότι τη θαυμάζει. Γιατί είναι ωραίο να θαυμάζεις έναν άνθρωπο που... Που ξέρεις γιατί το λέω, θέλω να σου θυμίσω κάτι. Α. Εμφανίζεται στο σπίτι... Και μου έχει φέρει κάτι βέρες που έχει πάει και τις έχεις αγοράσει εσύ, το ξέρεις. Εσύ πήγες και αγοράσεις. Δεν το θυμάμαι. Και λέω, τι είναι αυτό το πανηγύρι που ετοιμάζονται να μου κάνουν. Και μου φέρνει κάτι βέρες, οι οποίες είναι και τεράστιες, δεν ξέρω από πού τις είχατε πάρει. Και μου λέει, ξέρεις, έχω φέρει κάτι το οποίο να στο φορέσω. Τι είναι αυτό, παιδί μου? Το βέρες, κάτι, Να παντρευτούμε. Η Ανούλα με την Άννα πήγαμε και τις πήραμε. Και μετά έγινε αυτό το κουκούλιο γάμος, που στο γάμο μου θυμάμαι.
ότι πιο πολύ παντρευόσουν εσύ παρά εγώ. Δηλαδή, εσύ το ζούσες πολύ περισσότερο. Κόκκινη τραγούδαγες, να χαιρόσουν. Εγώ δεν χαιρόμουν καθόλου με όλο αυτό το πράγμα. Αισθανόμουν τόσο κομπλεξικά, τόσο χάλια με όλο αυτό το πράγμα. Ήξερα ότι γίνεται για να περάσουν όλοι οι άλλοι καλά, εκτός από μένα. Με ενοχλούσαν για τα παπούτσια, με ενοχλούσαν που είχα ντυθεί κάτι. Αισθανόμουν ότι είμαι κάτι ντυμένη. Όλοι οι άνθρωποι γύρω μου χαρούμενοι. Η Άννα να τραγουδάει ασταμάτητα, να χαίρεται η Άννα τόσο πολύ για αυτό που μου συνέβαινε εμένα, που εγώ δεν καταλάβαινα. Η Σοφία τρελαμένη όλοι με τον αδερφό του. Τρικάρισμα τέτοια πράγματα. Και έλεγα, γιατί να μου συμβαίνει αυτό. Μέσα μου το ήθελα, αλλά πιο πολύ σου λέω παντρεύτηκα εσένα παρά τον Νίκο. Αυτό αισθάνομαι. Εντάξει, επειδή ήμουν η τραγουδίστριά του και ασχολιόταν, ήμουν η δουλειά του. Έλα, κιόλας, έτσι, γιατί είσαστε αυτό που είσαστε μαζί και δεν μπορεί κανείς να, να δει τον Νίκο Χώρια από σένα. Και κάποιος που θα ήθελε να δει τον Νίκο Χώρια από σένα, είναι κάποιος που δεν θα αγαπάει τον Νίκο σίγουρα. Άρα λοιπόν, κάποιος που τον αγαπάει πραγματικά για αυτό που είναι, πρέπει να αγαπάει τον Νίκο και την Άννα και όλο του το σόι. Όλο του το πράγμα. Αυτό. Πακέτο. Mm. Λοιπόν, να σου πω, δεν του αφιερώνεις και ένα τραγούδι τώρα. Ένα τραγούδι που λέω και κλαίω κάθε φορά που το λέω και το συχαίνω με αυτό, είναι το «Να τον αγαπάς», που αφορά στην επόμενη σχέση, ας πούμε, όχι του Νίκου, του ήρωα, ας πούμε, του τραγούδιου. Του όποιου είναι άνδρα που χωρίζει. Και κλαίω κάθε φορά, γιατί είναι, δίνει συμβουλές, ας πούμε, η μία γκόμενα στην επόμενη. Κλάμα όταν το λέω. Ένα άλλο πάλι που με συγκινεί, που μας αφορά, είναι το «Εμείς». Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε. Ναι. Όπου όταν το έγραψε, έτσι, έφευγα. Έβρισκα δικαιολογίες να φεύγω, πήγαινε τουαλέτα και έκλαιγα να φύγει αυτό και ξαναγύρει να αγαπήσω. Η ζωή σου μετά τον Νίκο, σε επίπεδο ερωτικό, σε επίπεδο γυναικείο, συνέχισε να είναι κανονικά ενεργή. Ναι, χαρά. Έτσι. Πάντα αποτελούσε για σένα ο έρωτας ένα σημαντικό πράγμα σε αυτή τη ζωή. Και ναι και όχι. Υπήρξες ποτέ, ρε παιδί μου, τρελά καψούρα? Ναι. Ναι. Διάφορα. Διάφορες περιπτώσεις. Διάφορες περιπτώσεις. Αλλά δεν ήταν ότι αυτό ήταν το πρωταρχικό μου, η προτεραιότητά μου. Αλλά υπήρξες γιατί... πολύ καψούρα. Ναι, βεβαίως. Είναι έτσι πάνω. Και αυτός είναι εδώ, η μούρη. Και τον αγκαλιάζω. Στο μοντάζ θα τη βγάλω μια ιστορία αυτή, να ξέρεις, έτσι. Γιατί? Είναι πολύ ξεφτύλα, ρε. Συντρέπαμε πάρα πολύ για σένα. Έλα και έχω στο μυαλό που όνειρες διαθέσεις. Πάμε όπου θες, δεν χαλάω χατήρι. Λάθη σαν κι αυτό, τα έχω εγώ ψωμωτήρι. Είσαι ένα superstar την εποχή, ας πούμε, που την οποία λέω. Και είσαι η πρώτη τύπησα, να πούμε, διακεκριμένη και προβεβλημένη, που νταραβερίζεσαι με μικρότερους από σένα άντρες, αλλά χωρίς να το κρύβεις. Α, εκεί το πας, Ανίτα Πάνια. Κοίταξε, να κάνω κι εγώ μια εκπομπή. Με, και με πρέπει ζουμί. Να έχει ζουμί. Λοιπόν. Παρακαλώ. Λοιπόν, σε ζουμίσέ με. Ναι. Είναι κάτι το οποίο το γούσταρες, δηλαδή γούσταρες μικρότερους άντρες από σένα. Να. Ναι. Όχι, έτυχε εκείνη την περίοδο. Να τύχει να συνέχεια. Έβγαινα από ένα γάμο, έβγαινα από ένα γάμο που... γάμο, δεν τον λέμε γάμο αυτό. Μια σχέση, ρε παιδί μου, που λίγο το τελευταίο καιρό της σχέσης έπαιξε μια αδιάφορη φάση. Και εμένα με κούρασε αυτό και σαν γυναίκα με άφησε διψασμένη. Έτσι. Ποιος έχει κέφι συνήθως να ικανοποιήσει μια γυναίκα? Ένας νεότερος άντρας. Πολύ απλά ήταν τα πράγματα. Εγώ, επειδή σε ξέρω και πολύ καλά, βρίσκω πολύ νορμάλ το γεγονός ότι ήσουν με νεότερους άντρες από σένα. Γιατί εσύ έχεις ένα παιδισμό. Έχεις ένα πράγμα που δεν είναι, δηλαδή, πώς να σου πω, μπορεί κάποιος να ακούει και να λέει «Βύση, είναι με μικρότερους και γουστάρει τεχνά». Δεν θα μπορούσα να σε φανταστώ με μεγαλύτερο άντρα. Mm. Δεν το έχεις, δηλαδή. Εκτός και αν αυτός ο μεγαλύτερος άντρας, ναι. Για να το τοποθετήσουμε και σοβαρά τώρα. Ναι, και για να πάμε και στην έβρεση του μεγαλύτερου άντρα. Να πω και ότι είμαι single. Ναι. Εγώ να κάνω και μια ανοιχτή πρόταση. Αμέ. Έτσι. Κανένα πρόβλημα δεν ναι, έχω. Γιατί... Δηλαδή ο μεγαλύτερος θα ήθελα να είναι σαν και εμένα.
Ναι. Εγώ είμαι λοιπόν. Πόσα χρόνια σου λέω ότι θέλω κάποιον άνθρωπο για σένα. Θα το ζήσεις αυτό στο μοντάζ. Ναι. Αλλά είμαι τόσων χρόνων και νιώθω και αυτά που θέλω να αρπάξω από τη ζωή ακόμα είναι, μπορεί να σου πω, τόσο νεανικά που τα δικαιούμαι. Αφού τα θέλω και μπορώ να τα ζητάω και να τα έχω, τα δικαιούμαι. Αυτό που μου είπες προηγουμένως εσύ όταν παντρεύτηκες τον Νίκο, παντρεύτηκες και τη Βύση μαζί. Ναι. Αυτό ζούσα κι εγώ με τους δεσμούς που είχαμε τα Νίκων, έτσι. Ονομάγανε και τον Νίκο. Τώρα θα το πω. Τα έχω φτιάξει με το Λάμπη, το Λιβιαράντο. Γεια σου, Λάμπη μου. Τι κούκλος, τι παιδί. Ο Καρβέλας, λοιπόν, είχε και αυτός τη σχέση του. Και τι τον είχε πιάσει, επειδή ο Λάμπης τραγουδούσε. Μου λέει, καλά, μια χαρά, αλλά δεν θα τραγουδάς μαζί του, μου λέει. Δεν ήθελα να είμαι με τραγουδιστή. Ναι, γιατί, να σου πω κάτι, γιατί ζηλεύει πάρα πολύ. Ναι, ζηλεύει. Σου λέει κιόλας, εντάξει, για να μην τον αδικούμε. Γιατί αυτός είχε και μια πολύ ωραία γκόμενα τότε και τα λοιπά. Αλλά εκεί ασχολιόταν με μένα, μην τραγουδάει. Γιατί εγώ με το Λάμπη τότε, τι τραγουδούσα, τα ντουέτα του Καρβέλα. Έτσι. Και ήταν τρομερά έτσι, ενοχλητικό για τον Νίκο. Και αφού εγώ δεν τσίμπησα και του λέω, όχι, θα τραγουδάω ό,τι γουστάρω. Μου λέει, ωραία, σου απαγορεύω να τραγουδάς τα τραγούδια μου γενικώς. Ναι, γενικώς. Γιατί ο Νίκος κάνει μεγάλες, βαρύγδουπες ανακοινώσεις. Και τι απάντησα εγώ. Ναι. Και τι θα λέω, λέω. I who have nothing. Γιατί τι να πω που δεν είναι του Νίκου, ας πούμε. Ναι, όλο μου το ρεπερτόριο ήταν Καρβέλας. Λοιπόν, έλεγα τώρα ότι θέλω έναν άντρα για σένα να βρω. Mm. Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο να βρεθεί ένας άνθρωπος στα 60 σου. Αυτά είναι τα μαλλιά του Νίκου. Ναι, ναι. Κοίταξε, δεν μπορείς να μιλάς στην αγγλική. Μη μου κόβεις χρόνια. 63 είμαι. Ωραία. Πρέπει να βρούμε έναν άνθρωπο. Εγώ να σου πω λίγο πώς τον φαντάζομαι. Δεν θέλω άνθρωπο. Να σου πω λίγο πώς τον φαντάζομαι. Τελικά δεν θέλω. Γιατί δεν έχεις καθίσει λίγο να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Λες να θ' ήθελα και να μην είχα. Πες μου την αλήθεια τώρα. Τι ξέρεις με ενοχλεί πιο πολύ στους άντρες που με πλησιάζουν ή αν έχουν κάτι στο μυαλό τους. Δεν μου φέρονται κανονικά. Στείνονται. Αυτό είναι λίγο ρόλος. Τώρα θέλω είναι λίγο ρόλος. Να δώσω το χαρακτηριστικά τώρα, τι θέλουμε. Για την Άννα. Ναι, τι θέλω εγώ να βρεθεί, ιδανικά. Πραγματικά θα ήθελα να είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι ακοπλεξάριστος, θα βλέπει την Άννα Βύση και δεν θα παθαίνει το σοκ, θα το παθαίνει μέσα του. Τώρα. Θα το παθαίνει μέσα του, δεν θα το παθαίνει έξω του. Έτσι, να είναι καλοφτιαγμένος. Θα ήθελα λοιπόν μια τέτοια περίπτωση. Είμαι ανοιχτή, ανοιχτά τη λένε την εκπομπή, άρα μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Δεχόμεθα το Instagram μου να δώσω και να πω ότι όποιος έχει τέτοιες έτσι, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και τα συγκεντρώνει. Που είσαι πολύ σχετική με το Instagram και ειδικά τα stories σου, ξέρεις να τα κάνεις τέλεια. Θυμάσαι τι θρυλικά stories έχω. Τώρα, δείξτε τα stories μας. Εσύ είναι πολύ καλή, ε. Ναι, είδες. Τέλεια, δεν είναι. Πολύ. Λέω να την πέσω, ε. Α, κι εγώ θα την πέσω. Ναι, άντε, καλή νύχτα. Καλή νύχτα, Νίτα. Είναι ωραία η λεύκανση των δυόν, ε. Πολύ ωραία. Γίνανε πολύ λευκά. Έπιασε. Έπιασε, ναι. Πολύ δεν έπιασε. Παντού. Έχεις τέτοια καψούρα με τη δουλειά. Τέτοιο θέμα με τη δουλειά. Που είμαι μια φορά και έχει κλείσει η φωνή μου. Αχ, το θυμάμαι. Και σου λέω, Άννα, έχει κλείσει η φωνή μου και πώς θα πάω να κάνω ζωντανή εκπομπή, δεν ξέρω. Και σου λέω, ποιο είναι αυτό το χάπι που κουμπώνεις, άμα είναι και κλείνει η φωνή. Και μου λες, όχι, δεν θα κάνεις, δεν θα πάρεις χάπι. Θα κάνεις ακριβώς ό,τι σου λέω. Και σου έκανα τα ντρρρρρ όλα αυτά. Λοιπόν, άλλο, κοίτα. Εισπνέεις και το κρατάς, έτσι, από τη μύτη. Και κάνεις έτσι. Και ένα άλλο που μπορείς να κάνεις είναι, αφού κάνεις αυτό, για να κινείται λίγο η χορδή. Και ένα άλλο είναι πάλι αναπνέοντας. Χωρίς να σφίγγεις. Εντάξει, άντε φιλιά. Αυτό λοιπόν εγώ. Τα έκανες ποτέ. Έπρεπε να τα κάνω. Δεν γινότανε. Άνοιξες καθόλου. Ναι, άνοιξα. Κοίτα, έρχονται οι χορδές μαζί.
Γελίο, μ' αρέσει. Λοιπόν, Άννα, να σου πω κάτι. Εσύ, ας πούμε, έχεις πει πολλά τραγούδια, έτσι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από αυτά που έχεις πει? Ποιο σε εκφράζει πιο πολύ? Δεν είναι ένα μόνο. Δηλαδή, ανάλογα τη φάση, δηλαδή και από τα λαϊκά που έχω πει, μ' αρέσει, θεωρώ το Τραύμα φοβερότερο. Παρόλο που δεν ήθελα να το πω. Ναι, αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν ήθελες να πεις. Ναι. Γιατί την περίοδο εκείνη που το έγραψε, εγώ ερχόμουν από το pop, ας πούμε, pop, τον pop κόσμο, ναι, και αυτά. Όπως και το ένα σου λέω ένα, ας πούμε. Όταν μου είπε ότι σε αγαπώ ζεϊμπέκικο, τρόμαξα. Του λέω, ρε παιδί μου, θα σου το. Άστο μου, λέει, θα γράφουμε βιολιά και τέτοια. Ζεϊμπέκικο, εγώ ξέρεις, και όταν πλέον το είπα, το αντιμετώπισα σαν μπαλάντα, ας πούμε. Ζεϊμπέκικο είναι ένας ρυθμός απλώς. Όταν απενεχοποιήθηκα, ξέρεις, και από όλο αυτό το θέμα λαϊκό, έντεχνο, άτεχνο, μήτεχνο, περίτεχνο κτλ. Κατάλαβα ότι όταν ο στίχος είναι πολύ ωραίος και η μελωδία που το δένει όλο είναι καταπληκτική. Καλά, κοίτα, ο Νίκος είναι και μάγος στην ορχήστρωση. Ναι. Είναι και αυτό το θέμα. Εσύ λοιπόν έχεις περάσει μεγάλες στιγμές. Ναι. Δηλαδή όταν κλείνεις τα μάτια σου, ρε παιδί μου, και σου πω, θυμίσου μια μεγάλη στιγμή της καριέρας σου ή μια ωραία στιγμή δικιά σου που εσύ την αγαπάς πολύ, ποια είναι? Κάτσε να κλείσω τα μάτια μου. Κλείσε. Είναι και αργά μας παρήπνος, πώς είναι. Είναι πολλές. Κλείσε μάτι. Έντονη ήταν σίγουρα η εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι. Και είχα μεγάλη χαρά που έλεγα το είσαι. Και έτσι έπαιρνα όλη αυτή την χαρά του κόσμου που είχε έρθει εκεί και που μας βλέπαν και από τις τηλεοράσεις. Και όταν το βλέπω ξανά, μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Έτσι όπως έχεις κλειστά τα μάτια σου τώρα, ναι. Θέλω να μου πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, την πιο γελία στιγμή της ζωής σου, της καριέρας σου, την πιο ελληνική και τρισάθλια, που όταν τη θυμάσαι ντρέπεσαι πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτή. Αυτή είναι. Τζιν Κέλλη. Με το Τζιν Κέλλη. Δεν ξέρω, θα σκεφτώ αν μπορώ να την πω. Αλλά μπορώ να σου πω μια άλλη, που είναι σίγουρα έτσι πολύ αστεία και έχει να κάνει με δύο τεράστιες τραγουδίστριες, Μαρινέλα Μοσχολιού, 1986 περίπου, έχω βγάλει το 12 και γίνεται ένα σχήμα με τρεις γυναίκες. Και έχω την τιμή, παρόλο που δεν έχω την καριέρα τους, ναι, να με συμπεριλάβουν στο τρίο αυτό. Τζενεράλε, κάνουμε πρόβα. Βγαίνει η Μαρινέλα και... Είναι η Μαρινέλα. Και λέει, καλησπέρα σας, αυτό, θα αρχίσουμε, είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Το έκανε πρόβα. Και πιάνεται ο Καρβέλας μακιαβελικά, ας πούμε. Σου λέει, τώρα πώς θα ανεβάσω τη δικιά μου. Θα πω στη Βίκη μου σχολείο ότι δεν είναι σωστό να λέει μόνο η Μαρινέλα καλησπέρα και εσείς τίποτα. Έτσι, μας έβαζε μαζί εμάς με την αυτή. Τέλος πάντων, ξυπνάει το πρωί, έχουμε κανονίσει, έρχεται, με παίρνει από το δικό μου δωμάτιο, με ανάμεσα στο ίδιο ξενοδοχείο και πάμε ραντεβού στη σουίτα της Μαρινέλας. Μάλιστα. Πάμε στην σουίτα, χτυπάει την πόρτα, ανοίγει η Μαρινέλα, έτσι με τις ρόμπες και τα λοιπά, ντίβα, ας πούμε. Ρωθά μόνο σου, μελούσουμε, ναι, της λέει η Βίκη. Η Μαρινέλα τρομάζει, σου λέει, τι μπορεί να... γιατί ξαφνικά τα κορίτσια αυτά έχουν αυτή την απόσταση. Μάλιστα. Καθόμαστε λοιπόν, θέλετε καφέ, αυτό, δεν θέλουμε οτιδήποτε, να σου μελούσουμε. Και λέει λοιπόν η Βίκη, χωρίς τίποτα, καμία άλλη εισαγωγή, της λέει, λοιπόν, θα βγαίνουμε στο πρόγραμμα, θα λέω σε εσύ καλησπέρα, θα λέω εγώ καλώς ήρθατε, θα λέω και αυτή, καλά να περάσετε. Εσύ ήσουν αυτή. Πάντως ήταν πολύ ωραία χρονιά και θυμάμαι ότι κάναμε πολύ ωραίες, έτσι, ωραία τρίο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Με τον Τζιν Κέλλη δεν θα το πεις, με τον Στίβεν, Στίβεν Κέλλη, πώς τον λέγανε, Στίβεν Κέλλη. Να το πω, θες να το πω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τι να το πω. Εγώ έχω ένα πρόβλημα στη ζωή μου. Ότι πρέπει να χρησιμοποιώ λαξατίβ. Λαξατίβς. Θα την πεις στην ιστορία. Θα την πω, γιατί να μην την πω την ιστορία. Τη θες ή δεν τη θες? Τη θέλω, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να την πεις. Τι, το σιγά, ανθρώπινα πράγματα είναι. Τέλος πάντων, παίρνω λαξατίβς. Το οποίο λαξατίβ. Ναι, σκεπάσου. Ντρέπομαι πάρα πολύ. Λειτουργεί συνήθως το πρωί όταν ξυπνάνε οι άνθρωποι. Κριντζάρα. Άσε με να την πω. Ξυπνάνε οι άνθρωποι και πάνε στην τουαλέτα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το λαξατίβ ήταν πολύ έντονο εκείνη την ημέρα. Μπορείς να μην πεις το όνομα, γιατί δεν έχω πάρει τα λεφτά από την... Και έχω, δεν σε ακούω τι λες. Μη λες το όνομα, γιατί δεν έχεις σπονσοράρει την εκπομπή. Λαξατίβ, λέω. Λαξατίβ σημαίνει που σε βοηθά να πας στην τουαλέτα. Ναι, δεν λέω, είναι, είναι μάρκα. Το όνομα. Α, όχι. Λοιπόν, συνεχίζω την ιστορία μου. Και έχουμε live στην Χαλκίδα. Και τότε είναι η εποχή που πουλάω το λάμπο. Είμαι με το κόκκινο αυτό φουστάνι, με το πολύ φοβερό, χορό. Με πολύ χορό και είναι αυτή η σκηνή που με πιάνει πάνω του άνθρωπος
Και με γυρνάει γύρω-γύρω έτσι. Με έχει πια. Εγώ λέει τα πόδια μου είναι έτσι πάνω. Και αυτός είναι εδώ, η μούρη του. Έτσι. Λοιπόν, και τον αγκαλιάζω. Τον αγκαλιάζω και με γυρνάει γύρω-γύρω. Έχεις πάρει το καθαρτικό πριν. Ήρθε η ώρα του. Όχι! Και κάνω εγώ. Σηκώνομαι και λέω στον κόσμο, Στίβεν, χορεύεις, έρχομαι σε λίγο. Και φεύγω από τη σκηνή και πάω και επιστρέφω θεά. Και απειλαγμένη κάθε εταιρικών εκκρεμωτήτων. Εκκρεμωτήτων. Στο μοντάζ θα τη βγάλω την ιστορία αυτή, να ξέρεις, έτσι. Γιατί? Είναι πολύ ξεφτύλα, ρε. Ντρέπομαι πάρα πολύ για σένα. Ντρέπομαι για σένα, δηλαδή, πραγματικά. Παιδιά του εννοεί αυτό που λέει. Είναι... Σας άρεσε αυτή η ιστορία? Ναι. Ε, ορίστε. Επίσης, θα ήθελα στην πρώτη μου εκπομπή να κρατήσουμε και λίγο ένα επίπεδο, ρε Σιάννα, να πούμε. Ποιο επίπεδο, αγάπη? Ένα επίπεδο λόγου, ποιότητα. Θα βαρεθεί ο κόσμος με τα επίπεδα. Βαριέται ο κόσμος με τα επίπεδα. Του κόσμου του αρέσει η ιστορία, η αληθινή. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν πάνω τους? Εσύ τώρα είσαι τυχερό πλασματάκι, γιατί αυτή η μούρη που βλέπουμε, και επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά, είναι μια μούρη η οποία συνεχίζει να είναι αυτό το φωτεινό, λαμπερό πλάσμα, χωρίς καμία παρέμβαση. Αν θεωρήσουμε ότι το μπότοξ δεν είναι κάτι χοντρό. Εντάξει, τώρα. Αυτό. Ναι. Θέλω να πω, έχεις φλερτάρει ποτέ στην ιδέα να αλλάξεις κάτι? Να... Ναι. Και έχω ξεφλερτάρει και έχω ξεφλερτάρει κατευθείαν. Ναι. Έχω δεχτεί ρατσισμούς, βέβαια. Έτσι. Για ποιο πράγμα? Είχαμε γνωριστεί με τη Μόνικα Μπελούτσι. Ναι. Υπέροχη αυτή η γυναίκα. Πώς ήταν η συνάντηση? Που από κοντά είναι ένα πλάσμα όμορφο, όπως ήταν. Εννοείται, μεγάλωσε κι αυτή. Είναι 50 και. Βγήκαμε φωτογραφίες και τις κρατήσαμε και τα χέρια έτσι αυθόρμητα μαζί και αυτό. Τέλος πάντων, και εντάξει, οι δικοί μου έσπευσαν να μου γράφουν ότι είμαι καλύτερη, ομορφότερη και όλα αυτά. Ούτε αυτά τα πιστεύω. Κάθε μια είχε τη μοναδικότητά της. Και ο ρατσισμός που ήταν, είδα μια σελίδα, ναι, που δημοσίευσε ένας έτσι, influencer, ας πούμε, τέλος πάντων, που ήταν τέσσερις γυναίκες που το, εγώ δεν ήμουν η Αναβής, ήμουν η Πατσαβούρα. Έλα ρε. Ναι, ναι, ναι. Και ήμουνα και η γυναίκα που, πώς τολμάω, σαν τοπική, ο τοπικός ήρωας. Ναι, ότι... Ότι η γυναίκα αυτή είναι το σύμβολο της γυναίκας, του σεξ. Δηλαδή μόνο... Η Μπελούτσι. Ναι, και εγώ είμαι η Πατσαβούρα. Το βρήκα θλιβερό. Ναι. Κάτι, για κάτι μιλούσαμε πριν, για τις επεμβάσεις και ναι, πήγα ναι, ναι, εκεί. Έτσι. Α, και η μία έλεγε ότι έχω κάνει τα πάντα στη μούρη μου. Δηλαδή ήξερε τα πάντα για μένα. Εντάξει. Καλά. Δεν ασχολείσαι. Εννοείται δεν ασχολείσαι. Δεν και έχεις. Δεν το λέω για να κάνω καμία εντύπωση τώρα. Λέω ότι πόσο δεν μ' αρέσει να κρίνω τους άλλους. Εντάξει, εσύ και την ανάγκη που έχει ο άλλος να κάνει κάτι στη μούρη. Έχει συνηθεί. Καλά, εννοείται. Εννοείται. Έλεγα, σου έλεγα πριν ότι θα ήθελα να δω πώς θα μεγάλωνα. Με τις ρητίδες μου, με την επέμβαση του χρόνου πάνω μου. Τουλάχιστον να είμαι αναγνωρίσιμη, να συνεχίσω να τραγουδάω με πάθος. Γιατί μ' αρέσουν οι γυναίκες. Έχω γίνει γυναίκες 90 χρόνων που τις θαυμάζω. Εννοείται. Διατηρούν το κορμί τους. Γυμνάζομαι πάρα πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Και μ' αρέσει η καλή διατροφή και η γυμναστική. Καμία σχέση. Ναι, και αυτό φαίνεται. Εγώ ξέρω. Το γνωστό διάδρομο, το δικό μου που μου βάζει συνέχεια. Παρακάνεις διάδρομο. Σου έχω πει, μην κάνεις πολύ διάδρομο. Αφού έχω. Αυτό δεν είναι. Με το διάδρομο δεν είναι φυσιολογικό που μου συμβαίνει εμένα. Δίαιτα. Πρόβλημα. Σε είχα πάει κάπου να. Θες να συζητήσουμε κάτι άλλο? Ευχαριστώ. είναι τόσο πιεστικός άνθρωπος. Ξέρεις, μίλαγαμε. Επειδή αγαπώ, ναι, με ενδιαφέρει. Ναι, αλλά πρέπει να πάρει γιατί πας εσύ. Στους διατροφολόγους που πας εσύ, εμένα. Στους ανθρώπους που πας εσύ. Και η Νίκη, επειδή την είδα πριν, μου λέει να σου πω μην της πεις τίποτα. Έχω πάρει κι εγώ κάτι κιλά, μου λέει, αλλά θα με πάει, μου λέει, και θα αρχίσει και θα με τρέχει. Της λέω άστο, γιατί κι εγώ το ίδιο έχω πάθει. Θα με πηγαίνει, μου λέει, εκεί ξέρεις. Δηλαδή πρέπει να πας στο γιατρό που θα σε πάει, στο διατροφολόγο που θα σε πάει, στον ταραβεριτζή που θα σε πάει. Τέλος πάντων, είναι η αγάπη που έχεις για τους ανθρώπους που αγαπάς και την παίρνεις και πίσω, Άννα μου. Είσαι της αναβολής. Είσαι της αναβολής άνθρωπος. Είμαι και χήμα. Μόνο. Είσαι και ανοιχτά. Και είμαι και χαρούμενη, γιατί ήσουν σήμερα εδώ μαζί μου. Me too. Και είμαι και χαρούμενη διόδυνες. Γιατί... Όχι, είμαι και χαρούμενη γιατί τώρα θα τραγουδήσουμε κιόλας. Βέβαια, ξανά μόνα. Λοιπόν, ξαναγυρίσαμε. Η παρέα μεγάλωσε. Κάρλος, καλώς ήρθες, αγάπη. Παρακαλώ, Κάρλος Ελευθέριο Πέρες. Οκ. Okay. Ναι, είναι μεγάλο όμως, ε.
Έτσι πρέπει να είναι. Είναι μεγάλο. Να είναι μεγάλο. Θα φάμε πολύ χρόνο από όλο το. Ο Κάρλος δεν μιλάει. Πες καλησπέρα. Είδες, δεν ξέρω. Μου γκρίζει μόνο. Πες γεια στο παιδί σου που σε βλέπει. Γεια στο Δωρή. Πού είμαι, okay. Γεια. Γεννημένος ρήτορας είναι ο Κάρλος. Για πολιτικός έχεις γεννηθεί. Αλλά σε κατάντηση ζωή να είσαι δίπλα στη Βύση και να παίζεις κιθάρα. Okay. Λοιπόν, ο Παναγιώτης όμως μιλάει. Επίθετο παρακαλώ. Παναγιώτης Κολοκοτρώνης. Και ο Γιάννης μιλάει. Καφετζόπουλος. Και ο Γιάννης Καφετζόπουλος. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να γουστάρουμε λίγο να παίξουμε. Τι με τι θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας. Ναι. Με το ξανά μανά. Έλα. Έτσι, να ανέβουμε, να γουστάρουμε. Μα, παίζεις και την εισαγωγή, εσύ. Πεις ποτέ αυτό το χου. Πα, 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 χου. Στο ρυθμό, Ανίτα. Πα, πα, ρα, πα, ρα, ρα, χου. Ξανά μάνα. Δύσκολη καιρή κι οι βαρκούλες κουνιούνται. Όλοι στα ρηχά αγαπούν και αγαπιούνται. Φεύγει η ζωή σε μικρές παρενθέσεις. Στο μυαλό πονηρές διαθέσεις. Πάμε όπου θες, δεν χαλάω χατήρι. Λάθησα κι αυτό, τα έχω εγώ ψωμωτήρι. Μη μου λες πολλά, δεν θα με συγκινήσεις. Αύριο θα μου κλαις και θα θες εξηγήσεις. Η καρδιά μου ρολόι που συνεχώς ξεκουρδίζεται και μ' αγάπες καινούργιες μόνο παίρνει μπροστά και μετά από λίγο πάβει ξανά και πάλι το ίδιο. Παίρνει μπροστά και μετά από λίγο πάβει ξανά και πάλι το ίδιο. Σταματά, ξεκινά και... Σταματά, ξεκινά και... Σταματάει, ξεκινά και ξανά μάνα. Σταματάει, ξεκινάει, ξανά μάνα. Εποχής κι όλα να σταναπάνε. Τρέχουν οι πεζοί κι οι δρόμεις περπατάνε. Ίδιος προορισμός μα αλλάζουν οι ρότες. Φρέσκες μουσικές με παγιάτικες νότες. Δύσκολη καιρή και την πλάκα σου κάνει. Και πολλά, όλα είναι στο πλάνης. Μη μου νομίζω τι λέει εδώ. Ταραραραραρα. Σήμερα εδώ κι αύριο στα χαμένα. Η καρδιά μου ρολόι που συνεχώς σε κουρδίζεται. Και μ' αγάπες καινούργιες μόνο παίρνει μπροστά και μετά από λίγο πάει ξανά και πάλι το ίδιο. Παίρνει μπροστά και μετά από λίγο πάει ξανά και πάλι το ίδιο. Σταματά, ξεκινά και ξανά μανά. Σταματά, ξεκινά και χου. Σταματά, ξεκινά, ξανά μανά. Ανοίτα πάνια, ανοιχτά. Πάντα τελειώνεις μετά από μένα. Πρόσεξε, να το προσέξεις αυτό. Δεν είναι εύκολο να πεις το χου. Θα πρέπει να εκτιμήσεις
Θα πρέπει να εκτιμήσει ότι και ρυθμό είχα και το χούτο. Έκανε πολλά. Το εξέφερα πολύ σωστά, το είδε. Είπα. Ναι, ήταν γαλλικό. Χειροκροτήστε! Ανά! Εγώ σου λέω θα τα καταφέρει. Ναι. Σου λέω θα τα καταφέρει. Μπορεί να γίνει μεγάλη τραγουδίστρια. Να το καλά δεν το πάει. Ε? Καλά, θέλει καλά. Λίγο, ναι. Πάμε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Λοιπόν, να πω ποιο. Και έχω τόσα να θυμάμαι. Είναι δικό σου αυτό. Τόνος. Για πάρτι σου. Έλα, γουστάρω. Μ' αρέσει το κομμάτι. Το έχω γράψει όμως για τον Νίκο. Έτσι. Γιατί είχαμε πλακωθεί. Περίεργο. Στοπ. Πέρασε καιρός. Τι θέλεις? Τι γυρεύεις από εκείνες τις χαρές που φύγαν? Κέρναμε καφέ. Πού είναι ο καφές? Αν θέλεις. Κάνουμε τσιγάρο κι άσε τις κουβέντες να είναι απλές. Λίγο στες, όπως δυο φίλες που γράζαμε παρέα. Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα. Ώρες σιωπηλές και βράδια ερωτευμένα. Κι όλο με ρωτάς που πήγανε χαμένα. Για πάρτι σου. Πέρασε καιρός, τι θέλεις? Τι ζητάς από τις στάχτες να μαζέψεις τώρα? Κάνε μου παρέα αν θέλεις. Όχι όμως πολύ, μη τύχει και λυγίσω και σου πω σ' αγαπώ. Κι ύστερα μόνη, τόσο μόνη πως θα ζήσω. Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα. Ώρες σιωπηλές και βράδια ερωτευμένα. Κι όλο με ρωτάς που πήγανε. Λίγο. Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί. Ντρέπεσαι. Ώρες σιωπηλές και βράδια ερωτευμένα. Κι όλο με ρωτάς που πήγανε. Χαμένα. Πάει τίποτα χαμένο, ρε αγάπη? Όχι τίποτα, απολύτως, τα χαμένα. Τόσα πράγματα, τόσες ιστορίες. Πράγματα. Του πέταξα να δάκα. Πράγματα. Σ' αγαπάω, Ανίτα. Με ξαναφωνάξεις την εκπομπή. Πράγματα. Γύρω μου υπάρχουν παντού δικά σου. Πράγματα. Εσένα να μου φέρνουνε στο νου χιλιάδες πράγματα. Πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας, το μπλουτζίν σου μικρό. Πράγματα. Διαφορά. Ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί. Και δεν κρατάω πια τα κλάματα. Μεσάνυχτα με βρίσκουν μοναχοί. Να σκίζω γράμματα. Να βρίζω και να σπάω σαν τρέλη. Στους στίχους πράγματα. Να λέω θα γυρίσει δεν μπορεί. Χαράματα δεν είναι τώρα. Τι ώρα έχει πάει, ας πούμε. Χαράματα. Εν τω μεταξύ μπορώ να πω κάτι για την Άννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
Υπάρχει ένα θέμα με την Άννα. Ναι. Υπάρχουν πολλές καλές τραγουδίστριες, πολλές καλές φωνές. Εσύ συγκινείς και συγκινείσαι. Ναι, επειδή συγκινούμε μάλλον, συγκινώ. Να, δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Ευχαριστώ. Πειράζεις το ΚΝΣ, το κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Το πειράζεις, δηλαδή είσαι γεννημένη για να πειράζεις τραγουδώντας. Να συγκινείς, να ενοχλείς. Πολύ ωραία. Την ψυχή, το μυαλό των ανθρώπων. Ποιο θα πούμε τώρα, τραγούδι? Το 12 θα πούμε. Αυτό δεν έχεις βαρεθεί να το λες? Ποτέ. Μ' αρέσει πάντα. Σ' όλες τις βερσιόν που το έχεις πει. Μπράβο, Γιάννη. Ένα τηλεφώνημα τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες στο μυαλό μου το αβάσταχτο κενό μοιάζεις με όνειρο που φεύγει μακρινό και δε χτυπάει το τηλέφωνο. Με πνίγει το παράπονο που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ κι αν έχει γίνει αγωνία μου βουνό. 12 η ελπίδα μου κρεμάστηκε σε ένα τηλέφωνο που έμεινε νεκρό και την καρδιά μου που φωνάζει σ' αγαπώ. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Δεν το αντέχω το μαρτύριο αυτό και πως τελειώσαν όλα θέλω να σου πω, μα δε χτυπάει το τηλέφωνο. Με πνίγει το παράπονο που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ κι αν έχει γίνει αγωνία μου βουνό. 12 η ελπίδα μου κρεμάστηκε σε ένα τηλέφωνο που έμεινε νεκρό και την καρδιά μου που φωνάζει σ' αγώνα. Δώδεκα. Θα κάνει σολό. Ανίτα μου. Θα πούμε το 13 τώρα. Με αναστατώνει λοιπόν αυτό το τραγούδι. Και ξέρεις, μεταξύ μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι από τους τραγουδιστές που μου αρέσουν πολύ και οι μεγάλες ορχήστρες, ρε παιδί μου. Αλλά γουστάρεις και αυτό το λίγο, ναι. Σαν να συγκινούμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή ακούω και εγώ λίγο τον ήχο της φωνής μου, τον διορθώνω με ποια είναι, όχι τεχνικά, σαν συνέστημα. Σου επιτρέπει αυτή η ησυχία κάπου να βγάλεις το να κάτι παραπάνω. Να εκφράσεις πράγμα, να βγει πράγμα, ναι. Σου έχω δώρο. Ναι. Όχι, θα κάνουμε ένα δώρο. Να κάνουμε στους τηλεθεατές μας. Ναι, ναι. Okay. Ναι. Να κάνουμε δώρο την κασετίνα σου. Ναι. Αυτό το οποίο είναι περί και όλα τα μεγάλα τραγούδια της Άννας. Όλα τα τραγούδια της Άννας, έτσι. Το οποίο θα το κάνουμε giveaway. Γιατί η Άννα θέλει να κάνουμε κάνεις giveaway. Κάνεις ότι ξέρεις τώρα την giveaway, giveaway. Έτσι. Κάνουμε giveaway. Για κάνει ό,τι ξέρει ότι είναι. Δεν ξέρει τι είναι giveaway. Τι είναι giveaway. Ξέρω. Πώς γίνεται το giveaway. Θα δώσουμε στο Instagram. Δεν το δίνουμε στο Instagram. Δηλαδή μου μέσω Instagram. Μάλιστα, ναι, θα δώσουμε σε έναν εκ των τηλεθεατών ή των followers. Έτσι. Αυτή είναι εδώ την κασετίνα που περιέχει όλα τα τραγούδια από το 1982 μέχρι το 2019. Λοιπόν, αυτό θα το πάρει κάποιος follower του Instagram που θα κάνει like, mic, shake, να πούμε. Αυτά. Θα γίνει το τεραβέρι. Το τεραβέρι. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο φινάλι, να ξέρετε, έτσι. Να. Λοιπόν,
Θες να τελειώσουμε με τραγούδι, έτσι, ένα γρήγορο. Τα έχουμε κάνει όλα, δώσαμε και δώρο. Δώσε μια αγάπη υπερβολική, ρε παιδί μου, από το αμάς. Θέλω να κλείσουμε με κομμάτι, ναι, να γουστάρουμε. Ναι, πάμε. Να πούμε στους τηλεθεατές μας. Έλα, 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 τώρα τρελάθηκε, ναι. Πώς θες λέγε. Πάμε, δώστε μου αυτό το όφωνο, το άλλο. Να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι κάθε Πέμπτη εδώ στις 12 και κάτι θα είμαστε κοντά σας. Και ακόμα και όταν δεν θα είναι η Άννα, θα είναι σίγουρα και θα σας στέλνει την ενέργειά της από την εκπομπή. Λοιπόν, από αγάπη υπερβολική θα πεθάνουμε. Αν πεθάνεις θες από αγάπη να πεθάνεις. Ναι, για σένα. Από αγάπη υπερβολική. Εδώ μέσα τώρα. Θα πεθάνω. Δεν είχα ανοίξει το μικρόφωνο. Έλα, πάμε, τέλειο με το. Τέλειο. Έτσι θα πρέπει να τελειώσει την εκπομπή. Έτσι θα τελειώσω. Πάμε, φύγαμε. Γεια σας!